η ΕΤΑ, στο πλαίσιο της δράσης εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καλεί τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση για το έτος 2016-2017 και δεν έλαβαν βάουτσερ, λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί βάουτσερ. Οι ενδιαφερόμενοι επιλαχόντες θα μπορούν από τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 25 να υποβάλουν και πάλι αίτηση για να βρουν μια θέση στις δομές που συμμετάσχουν ώστε να εξασφαλίσουν τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης, που βρίσκονται επί της οδού Βενιζέλου 30, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την Παρασκευή που μας πέρασε, μετά από ανακοίνωση της ΕΤΑ ΑΕ, καλούμε όλες τις ωφελούμενες μητέρες να προσέρχουν δηλαδή στα γραφεία μας, τα οποία είναι στη Βενιζέλου 30, από τις 7 έως τις 3 το μεσημέρι, για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν φυσικά το βάουτσερ. Από σήμερα δηλαδή μέχρι και τις 25 Νάτου θα δεχόμαστε αιτήσεις. Η νέα σύζευξη για τα αποτελέσματα, όπως μας ενημέρωσαν τηλεφωνικώς, θα γίνει στις αρχές Οκτώβρη. Οι οφειλούμενες πρέπει να ξέρουν το αφημί καθώς και το ΆΜΚΑ, το δικό τους και το παιδιό τους. Αυτά ζητάμε αυτή τη στιγμή για να γίνει δεύτερη πρόσκληψη, να πω, στους παιδικούς σταθμούς των παιδιών. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση απευθείας και στην ΕΤΑ ηλεκτρονικά. Να σημειώσουμε τέλος ότι η ΕΤΑ ΑΕ θα χορηγήσει βάουτσερ στους ανωτέρω υποψηφίους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργηθεί έως την εξάντληση του προϋπολογισμού.